Απίστευτο και όμως αληθινό. 42χρονος άνδρας έκοψε με τσεκούρι το αυτί του 24χρονου γείτονά του για μία θέση στάθμευσης. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε στην καρδιά της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, στην οδό Μελισσινού, και έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους του ιστορικού κέντρου. Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου έχει ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ ο δράστης του κατάφερε χτυπήματα στο κεφάλι και τη μύτη, εξακολουθεί να αναζητείται. Είχε πολλαπλά τραύματα στο αυτί, αλλά και στη μύτη. Έγινε σειραφή των τραυμάτων αυτών στο αυτί, όπου είχε στη μύτη. Είχε αρκετή αιμορραγία από ό,τι ενημερώθηκα και χθες και την ημέρα που ήρθε. Μπήκε στο χειρουργείο δύο φορές. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του είναι καλή, σταθεροποιημένη. Η ακοή του εκτιμάται ότι δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά μόνο περιμένουμε την αποκατάσταση του αυτιού. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας στην οδό Μελισσινού, όπου διαμένουν οι δύο άνδρες που φαίνεται εδώ και καιρό να διαπληκτίζονταν έντονα για το πάρκινγκ. Η αυξημένη κίνηση λόγω της ημέρας είχε ως αποτέλεσμα τα αίματα να ανάψουν. Οι δύο άντρες, θύμα και αδερφός του δράστη που είχε έρθει από την Αθήνα, λογόφεραν, πιάστηκαν στα χέρια και το κακό δεν άργησε να συμβεί. Ο 42χρονος άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε τον αδερφό του να διαπληκτίζεται με τον γείτονά του, πήρε ένα τσεκούρι και κατέβηκε στο δρόμο χτυπώντας με μανία τον 24χρονο. Κάποιος περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία, όταν έφτασε στο σημείο, ενημερώθηκε από την ίδια την οικογένεια των δραστών πως προηγήθηκε απλά μία παρεξήγηση και το θέμα θεωρείται λήξαν. Οι αστυνομικοί αποχώρησαν ενώ ο 25χρονος βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, το οποίο και δεν ενημέρωσε την αστυνομία. Η μητέρα του θύματος κατήγγειλε το περιστατικό μόλις χτες το μεσημέρι και οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα πραγματοποιώντας έρευνες στο σπίτι του δράστη, όπου και εντόπισαν το τσεκούρι, δύο πτυσσόμενα κλόπ καθώς και ποσότητα σφαιρών. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μέχρι και σήμερα δεν έχουν αποφέρει καρπούς. Ωστόσο, αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης εναντίον των δύο αδερφών.